Καλημέρα, χρόνια πολλά και για τους περισσότερους καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στη σπίτι του Μακεδόνων και για αυτούς που είστε εδώ για πρώτη φορά πάλι καλώς ορίσατε σε σπίτι του Μακεδόνων. Ευαισθημολογιότατε, σας καλωσορίζω και εσάς. Είναι πρώτη φορά που ερχόσαστε εδώ, που σημαίνει πρέπει να σας δώσουμε λίγο background. Το σημαντικό ότι όλοι αυτοί που βλέπετε μπροστά σου είναι από το Αρμενοχώρι. Φυσικά λέγεται Μακεδονικό Πολιτιστικό Κέντρο και αυτό είναι το σπίτι των Μακεδόνων και η αγκαλιά όλων των Ελλήνων. Σήμερα, όπως ξέρουμε όλοι, όταν ευχόμαστε χρόνια πολλά, λέμε πάρα πολλά, γιατί γιορτάζουμε τους πατέρες μας, τους παππούδες μας που πολέμησαν για μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στο Αντωνικό Μέτωπο. Τους θυμόμαστε, τους θαυμάζουμε, τους ευχαριστούμε, γιατί αυτά τα αγαθά που έχουμε σήμερα, είτε λέγεται στην Ελλάδα, είτε στη διασπορά, τα χρωστάμε σε αυτούς. Μαζευόμαστε εδώ κάθε χρόνο, παρελάζουμε, πλησιαζόμαστε για αυτόν τον λόγο. Και το κάνουμε πολλές φορές, για πολλές γιορτές. Αλλά αυτό, αυτή η γιορτή, είναι ένα από τα πολλά που μας ενώνουν σαν Έλληνες και τουλάχιστον για λίγο να σταματήσουμε τις διχόνιες και τις σκοβάδες και να λέμε με υπερηφάνεια ποιοι είμαστε. Είμαστε Έλληνες, ενωμένοι και τίποτα άλλο. Όπως ξέρετε, ο Οκτώβριος είναι ο Μακεδονικός μήνας και αυτοί που συμμετείχατε είδατε το τι κάνει και τι μπορεί να κάνει η Μακεδονική. 4 Νοεμβρίου εδώ και το κρασί θα είναι το συνηθισμένο καλό και τα μαζεδάκια ακόμα καλύτερα. 13 Νοεμβρίου το Fashion Show. Οι περισσότεροι, μπορώ να πω όλοι σχεδόν, έχετε δει τουλάχιστον ένα και δώσετε να δείτε και άλλο ένα Fashion Show. Είναι η μεγάλη εκδήλωση της Μακεδονικής. Είναι από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Και αυτοί που έρχονται, μας βλέπουν το τι μπορούμε να κάνουμε, ξέρουν το τι έστει η Παμακεδονική και τι έστει η πιο δραστήρια οργάνωση της παροικίας. Εντάξει και η κοινότητα είναι δραστήρια, μην θυμώσει ο Αντώνης. Τώρα που τον είδα και τον θυμήθηκα, να επισημάνω ότι αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο γίνεται με την κοινότητα και την Παμακεδονική. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Μακεδόνες, είναι όλη η Ελλάδα που γιορτάζει εδώ και είμαστε μαζί. Όπως το παραδέχομαι, την προετοιμασία, την οργάνωση, τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει αυτή η εκδήλωση, την κάνει όλη το Συμβούλιο. Αυτό θα νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει και εμένα, αλλά πάνε συνόχι. Εγώ απλώς παρέλασα και μου έδωσε το μικρόφωνο. Θέλω να χειροκροτήσω το Συμβούλιο για τη δουλειά που κάνουν. Και μια ο Μάκης βγάζει φωτογραφία και με βάζει και εμένα στη φωτογραφία, να ευχαριστήσω και τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη που ποτέ δεν μας αφήνουν και αυτοί που δεν έρχονται, αυτοί που δεν συμμετέχουν, τουλάχιστον γνωρίζουν τι κάνει η Παμακεδονική, διαβάζοντας τις εφημερίδες ή ακούγοντας τα μέσα ενημέρωση. Θέλεις να πεις κάτι? Όχι, είπα. Λοιπόν, ευαισθημολογιότατε, θα μας πείτε μια προσοχή και ένα χαιρετισμό. Thank you.
πριν 30 χρόνια. Το λέω τώρα αυτό επειδή είμαστε στο Μακεδονικό. Αξιώθηκα και το εννοώ ότι αξιώθηκα από την χάρη του Θεού και έζησα για 6 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Είχα μόλις αποφοιτήσει από την Θεολογική Σχολή Αμερικής Βοστόνης, Τιμίου Σταυρού, και ο αείμνηστος, την ευχή του να έχουμε, Ιάκωβος, Βορείου και Νοτιού Αμερικής, με έστειλε με οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη. Και η περίοδη αυτή ήταν για μένα όχι το ξεκίνημα, επειδή μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία από Έλληνες φωνής, αλλά τι είδαν τα μάτια μου και τι έζησα στη Θεσσαλονίκη δεν περιγράφεται, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά, επειδή είσαστε Μακεδόνες. Συγκινούμε με την όλη εμφάνιση και υπερηφάνεια των Ελλήνων σήμερα. Έχω, όπως είπα, 2 μήνες, αλλά σήμερα κατάλαβα τι θα πει ελληνισμός εδώ στον Καναδά, στο Τορόντο. Και άλλη μια εμπειρία, πέρσι ήμουνα στην Ελλάδα. Εγώ ήμουνα σε ένα μοναστήρι της Ρόδου και πήγα στην Πάτμο και σε ένα μικρό κελί συνολωθήκαμε να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία με 2-3 πατέρες και ένα παιδί επισκέπτη. Στη μέση της Θείας Λειτουργίας, σε μια μικρή εκκλησούρα του Αγίου Νεκταρίου, άρχισε να μπει μέσα στην εκκλησία πολλοί κόσμος, προς το τέλος μάλλον, γυναίκες. Είχε έρθει ένα ολόκληρο λεωφορείο με Μακεδόνες. Και αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία που ήπιναμε καφέ, μας είπαν αυτό το ωραίο, το ωραίο τραγούδι που λέτε, Μακεδόνια, δεν τα ξέρω, εγώ και έκανε ακριβώς. Θα ήθελα να το ακούσω κάποια στιγμή. Και πήρε μια μεγάλη πνευματική ανάσα η ψυχούλα μου. Αυτή η υπερηφάνεια που νιώθουμε πρέπει να την μεταδώσουμε, όπως είπε πολύ καλά, ότι έχουμε χρέος στους προγόνους μας. Αλλά δεν θέλω να ξεχάσουν ότι η άλλη γενεά εύχομαι να πούνε ότι έχουν χρέος σε μας, ότι βαστίξαμε γερά τα ιδανικά μας, την Εκκλησία, τη σημαία μας, την όλη πνευματική και πατροπαράδοτα πράγματα που έχουμε, που νιώθουμε. Συγγνώμη και εγώ δεν ξέρω ελληνικά καλά. Εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αμερική και δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δεν έχουμε πολύ μελλησμό εκεί και δεν ξαναείδε μια τέτοια παρέλαση μέχρι σήμερα. Δεν ούτε ζέζησα Νέα Υόρκη, ούτε Σικάγο. Όταν λέμε Αμερική, δεν ζούμε όλοι εκεί. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό, να πούμε, Denver, Colorado, που οι περισσότεροι είναι από την Τρίπολη. Δεν πειράζει. Η μάνα μου από την Τρίπολη. Λοιπόν, να πούμε όλοι μαζί το πατριμόν που είναι το Κύριο, η Κύρια προσοχή που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Πατριμόν, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί τη γης, τον δάνα των ημών των επιούσιων, δώσει εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές των ημών, και εμείς συνέχισε εμάς τη λογισμό, αλλά εξήγησε εμάς το πάμπο λίγο. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος νυν και αη και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Τζούλη. Julie, you know, Mrs. Julie, you made a great impression on me from the early morning with the brightness of your smile, the brightness of your countenance, and to you as the remaining official receptor or official welcomer of the Canadian government to us, I'm most grateful. And I know that all the Greek people here in Toronto are very, very grateful. They are grateful guests to a very, very gracious host, Canada and Toronto. Thank you.